Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Σε αυτό το βιντεάκι θα σας δείξω κάποια πράγματα από τη βάφτιση. Δεν ξέρω πότε ακριβώς ανέβη αυτό το βίντεο, πριν τη βάφτιση, μετά τη βάφτιση, μάλλον πριν τη βάφτιση, να τα δείτε λίγο και στη βάφτιση θα τα δείτε στην εκκλησία και όπως θα τα φοράμε, ό,τι και να είναι αυτό που θα σας δείξω. Λοιπόν, θα καταλάβετε και το θέμα μας, θα δείτε διάφορα πραγματάκια σε αυτό το βίντεο. Λοιπόν, και θα σας τα εξηγήσω και λίγο περισσότερο κάποια πράγματα από το να τα έδειχνα στο βίντεο της βάφτισης και δεν θα μπορούσα να σας τα εξηγήσω, θα ήταν πάρα πολύ βιαστικά και γρήγορα. Το οτιδήποτε θα ήθελα να σας πω δεν θα κόλλαγε με το βίντεο, οπότε εδώ θα τα πούμε πιο αναλυτικά, ανά από διάφορες ημέρες. Τώρα έχω στην ουσία δύο παραγγελίες να σας δείξω και δύο παραγγελίες, δύο πακέτα τέλος πάντων. Τα έχω καιρό και λέω ας το κάνω έτσι αυτό το βίντεο και θα περιμένουμε και άλλα και βλέπουμε πώς θα πάει. Λοιπόν, ξεκινάμε. Πρώτα απ' όλα, κέρδισα σε ένα διαγωνισμό στο Instagram εδώ το κουτί με ποδιά βάφτισης. Και έτσι που το σκέφτηκα εγώ στο μυαλό μου, επειδή θα βαφτίσουν τα παιδιά των κουμπάρων μας, τον μπέμπι, και μια σκηνή και τα παιδιά των κουμπάρων μας και οι κουμπάροι μας έχουν βαφτίσει τη Λιδία, δεν θα χαθούν, πώς το λένε, πώς θα το πω, επειδή είναι παιδάκια, δεν θα χαθούν, είναι τα παιδιά των κουμπάρων μας, των κουμπάρων μας, η νονή της Λιδίας, οπότε δεν υπάρχει φόβος επειδή είναι παιδάκια που λέμε μην βαφτίσει κάποιο παιδάκι γιατί θα χαθεί αργότερα, θα μεγαλώσει και το ένα και το άλλο. Ναι, θέλαμε πάρα πολύ και χαρήκαν πάρα πολύ και τα μικρά μου όλο αυτό. Λοιπόν, τώρα που κολλάει η ποδιά, θα σας πω. Στα μικρά έχω πάρει άλλες ποδιές και θα σας τις δείξω όταν έρθουν γιατί οι παραγγελίες αργούν λίγο. Είμαστε μέσα στον Αύγουστο και αργούν λίγο οι παραγγελίες, αλλά όλο οκ, θα έρθουν όλα στην ώρα τους και θα σας το δείξω κιόλας. Οπότε τα μικρά, τα ζουζούνια, έχουν ποδιές άλλες και αυτή εδώ την ποδιά τη σκέφτηκα για την κουμπάρα που θα είναι εκεί να βοηθάει λίγο τα μικρά, σίγουρα. Οπότε για να μην λεωθεί και το φόρεμά της και για να την κρατήσει και για ενθύμιο τη συγκεκριμένη, γιατί οι άλλες δύο που θα φοράνε τα μικρά είναι πιο απλές. Σκέφτηκα αυτή να είναι για την κουμπάρα και να είναι και το ενθύμιο που θα μείνει. Θα κρατήσουμε και άλλα ενθύμια γενικά και εμείς και εκείνη, αλλά είναι ένα πολύ ωραίο ενθύμιο και αυτό και θα δείτε γιατί σας λέω, γιατί σας το λέω αυτό. Λοιπόν, δεν είναι κάποια διαφήμιση, απλά κέρδισα από ένα διαγωνισμό, οπότε δεν σας δείχνω τώρα η εταιρεία και τα λοιπά. Λοιπόν, αυτή εδώ η ποδιά. Κάνω καταπληκτική δουλειά, άμα θέλετε, πείτε μου να τους στείλω ένα μήνυμα. Στο Instagram τους έχω κάνει tag που ήρθε το δώρο μου. Εντάξει, φασαρία. Λοιπόν, δείτε εδώ. Αυτή η ποδιά είναι για την κουμπάρα και γράφει τα ονόματα των παιδιών της επάνω. Μάξιμος Μερκούρης, η νονή του μπέμπι. Θα μου πείτε τώρα, δεν έχω ξαναδεί σε ποδιά πάνω να γράφει τα ονόματα των ονών, ναι, δεν ξέρω, εγώ το σκέφτηκα έτσι γιατί είναι για την κουμπάρα μας και θέλω να έχει αυτή την ποδιά ενθύμιο, είτε να τη φορέσει κιόλας, είτε ότι απλά να την κρατήσει για ενθύμιο, μπορεί και να μην χρησιμοποιηθεί καθόλου δηλαδή, αλλά να μείνει για ενθύμιο με τα ονόματα των ονών. Και άλλες δύο που είναι για τα ζουζούνια θα τις δείτε, είναι απλές, είναι δύο ποδιές και γράφουν πάνω κάτι και είναι, ναι, για τη βάφτιση. Αλλά αυτή πολύ μου άρεσε για ενθύμιο. Πάρα πολύ μου άρεσε. Και θα πάει στην κουμπάρα μας αυτή να την κρατήσει, να τη φυλάξει για τα ζουζούνια τους. Να μεγαλώσουν και δεν ξέρω να την έχουν. Λοιπόν, οπότε αυτά με την ποδιά. Λοιπόν, κάπως έτσι το σκέφτηκα, τώρα δεν ξέρω
όποιος τη φορέσει, το κουμπάρος μας, όποιος βοηθήσει εκεί πέρα με τα μικρά και δεν θέλει να λερωθεί, ας πούμε, μπορεί να τη φορέσει, απλά την κρατάνε για ενθύμιο. Κάπως έτσι το σκέφτηκα. Τώρα, δεν ξέρω. Λοιπόν, αυτά, όταν έρθουν και οι ποδιές από τα μικρά, θα σας δείξω. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε. Να σας δείξω τι παίζει εδώ πέρα, για να καταλάβετε. Είχα πάρει μια παραγγελία από Sensei και είχα πάρει ένα φόρεμα για τη Λιδία, ένα φόρεμα για εμένα, παπούτσια. Το μόνο που κρατάμε από αυτή την παραγγελία είναι τα παπούτσια. Τα φορέματά μας τελικά μετάνιωσα. Τα κρατάω για άλλες φορές, δεν πειράζει. Δεν το θέλω τελικά για τη βάφτιση, μου φαίνονται κάπως. Και θα σας εξηγήσω και το λόγο και τα λοιπά. Έχω πάρει καινούρια φορέματα και για εμένα και για τη Λιδία. Και θα σας τα δείξω όταν έρθουν. Να σας δείξω λίγο το παλιό. Το παλιό. Καταλάβατε τώρα. Αυτό που είχα πάρει αυτό για τη Λιδία. Απ' τη μία μου φαίνεται πάρα πολύ απλό τελικά. Όχι ότι αυτό που παίρνει είναι κάτι το πιο ιδιαίτερο. Απλό είναι και εκείνο. Απλά αυτό έχει και μακρύ μανίκι. Και δεν ξέρω πώς το είχα στο μυαλό μου. Σεπτέμβρη λέω, μπορεί να κάνει και λίγο δροσιά. Μπορεί το ένα. Ναι, σκέει ο τζίτζικας. Δεν υπάρχει περίπτωση να θα σκάσει το παιδί με μακρύ. Και τελικά το μετάνιωσα και θα το κρατήσει για το χειμώνα της με καλσόν και κάτι άλλο. Και θα το έχει για το χειμώνα της. Δεν θα το φορέσει στη βάφτιση. Αυτά. Οπότε ήτανε να βάλει αυτό, αλλά δεν θα το βάλει. Και εγώ ήτανε να βάλω αυτό, αλλά δεν θα το βάλω. Εν τω μεταξύ, όταν το πρωτοπήρα, το έχω ήδη κανένα δίμηνο. Τώρα, εν τω μεταξύ, η τιμή του έχει πέσει στο Sensei. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ. Είναι ένα απλό, έτσι, ριχτό. Έχει σκίσιμο. Εδώ, θα σας το έχω και σε φωτογραφίες για να δείτε πώς θα ήμουν με αυτό. Όταν το πρωτοπήρα πριν ένα δίμηνο, είναι ακόμα με το καρτελάκι και τα λοιπά, μου ήταν η κοιλιά μου λόγω των κιλών που έχω ξεκινήσει και διατροφή και όλα αυτά, λες και ήμουν, ξέρω εγώ, 4 μηνών έγκυος, 5. Τώρα που έχω χάσει κιλά, εννοείται δεν υπάρχει αυτή η κοιλιά μπροστά να εξέχει και είναι και πιο ρηχτό επάνω μου. Οπότε, στην αρχή μου άρεσε που ήταν στενό, αλλά ήταν λόγω των κιλών στενό. Το μόνο που δεν μου άρεσε ήταν η κοιλιά που ήταν έτσι, αλλά τώρα πέφτει πάρα πολύ, πέφτει πάρα πολύ και δεν είναι, δεν. Πίσω έχει και πλάτη έτσι χ. Τέλος πάντων, εδώ έχει διπλό μέσα ύφασμα για να μην διαφανίζει, πάρα πολύ καλή επιλογή. Θα σας έχω και φωτογραφίες τώρα που σας λέω όλα αυτά να το βλέπετε και το φόρεμα αυτό. Θα το κρατήσω για καμιά ανάσταση, για κανένα γιορτινό τραπέζι, Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά. Θα το φορέσω κάποια στιγμή, αλλά σίγουρα όχι στη βάφτιση. Πάλι μπλε φόρεμα πήρα, πάλι από Sensei, αλλά διαφορετικό. Καμία σχέση με αυτό. Ναι, θα το έχετε δει και σε φωτογραφίες. Πάνε αυτά τα δύο, δεν θα τα δείτε τελικά να τα φοράμε. Θα δείτε τα καινούργια μόλις έρθουν. Επίσης στη Λιδία θα μπορούσα να φορέσω από τα φορέματα που έχει. Θέλω να σας δείξω, ας πούμε, ένα πάρα πολύ ωραίο. Είναι μαύρο, έχει διάφορα όμως. Έχω φορέματα για τη Λιδία και πιο ιδιαίτερα και πιο... σαν ένα δείγμα τώρα το πήσα από την ντουλάπα της για να σας το δείξω. Δεν ήθελα, ήθελα κάτι πιο... Αλλιώς το είχα σκεφτεί και τώρα που βρήκα αυτό που πραγματικά ήθελα στο Sensei και ταιριάζει λίγο στα χρώματα με το θέμα μας, θα το πούμε παρακάτω το θέμα, θα δείτε και το φόραμα και αυτά και θα καταλάβετε. Πολύ πολύ πιο ωραίο. Απλό αλλά ωραίο. Sensei συνεχίζουν, εδώ είμαστε, όλα αυτά είχαν γίνει μια παραγγελία. Πάμε να σας δείξω τα παπούτσια μου που και με το καινούργιο φόρεμα αυτά θα φορέσω. Πήρα αυτά εδώ, θα τα δείτε φορεμένα στη βάφτιση, θα σας έχω πλάνο και τα λοιπά, εννοείται, θα κάνω βλογκάκι στη βάφτιση, θα προσπαθήσω να δείξω ένα-ένα τα πράγματα ωραία κάπου έξω, ίσως θα δω πώς θα το κάνω, ό,τι καταφέρω. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ πέρα, είναι πάρα πολύ άνετο, τέρμα άνετο, τέρμα άνετο, παρόλο που βλέπεις το τακούνι εδώ, είναι πάρα πολύ άνετο, δεν το περίμενα όταν το δοκίμασα. Είναι αυτό εδώ. Έχει το... Έτσι απεδηλάκι είναι εδώ. Μ' αρέσει πάρα πολύ και με το καινούργιο φόρεμα που πήρα ταιριάζει, μη σας πω, περισσότερο από ότι με αυτό το φόρεμα που είχα διαλέξει στην αρχή. Δεν ξέρω, ίσως βιάστηκα
Πάλι καλά, προλαβαίνω σε χρόνο και τελικά το μετάνιωσα και άλλαξα σχέδια για το τι θα φοράμε. Λοιπόν, το παπουτσάκι όμως θα είναι το ίδιο, θα είναι αυτό. Χάνει πάρα πολύ τώρα στο βίντεο, πρέπει να το δείτε σίγουρα και φορεμένο και σε κλιπάκια άλλα που θα κάνω για τη βάφτιση κτλ. Είναι πάρα με πάρα πολύ ωραίο παπουτσάκι. Οπότε αυτό θα είναι το παπούτσι μου της βάφτισης. Και να σας δείξω και το παπούτσι της Λιδίας. Λοιπόν, τις πήρα αυτά εδώ για τη βάφτιση. Ταιριάζουν και με το φόρεμα της. Που τις πήρα τώρα. Εντάξει, ταιριάζουν. Κοριτσάκι είναι, θα βάλει αυτό, θα βάλει και κάτι άλλο που έχει... Είναι άλλο χρώμα το φόρεμα, αλλά εντάξει. Λοιπόν, παιδάκι είναι. Θα το δείτε. Το παιδιλάκι της μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι και πάρα πολύ μαλακό. Πάρα πολύ μαλακό. Να μην μπορεί να είναι και τα ποδαράκια της. Πολύ, 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 πολύ μαλακό. Έχει εδώ σαν... Δεν ξέρω, πάντως είναι μαλακό. Αυτά. Πίσω είναι έτσι. Παιδιλάκι, γιατί Σεπτέμβρη ζέστη κάνει. Δεν ξέρω με το φόρμα πώς το σκέφτηκα με μακριμάνικο για τη Λιδία. Τέλος πάντων, ευτυχώς είπαμε προλαβαίνω να τα αλλάξω όλα. Τα παπούτσια μας όμως θα μείνουν ίδια. Αυτά. Σίγουρα θα σας δείξω την επόμενη παραγγελία από Σενσέι με τα ρούχα που θα φορέσουμε τελικά. Έχω να σας δείξω και άλλα πραγματάκια. Προς το παρόν σας αφήνω και όταν θα έχω κάτι νεότερο, κάποιο δέμα που θα μου έρθει, κάτι από όλα αυτά, θα ανοίξω την κάμερα και θα σας τα πω. Προσκλητήρια και τα λοιπά θα το δείτε ίσως σε ένα πλάνο και εδώ πέρα, αλλά το πώς θα το φτιάξω, ίσως το κάνω ένα ξεχωριστό βίντεο όπως είχα κάνει τη Λιδία, οπότε έχετε το νου σας. Αν θα ανέβει κάτι τέτοιο ή αν έχει ανέβει πιο πριν από αυτό το βίντεο, δείτε λίγο. Μπομπονιέρες θα δείτε, θα τα δείτε όλα και στην εκκλησία, αλλά θα θέλω να σας τα δείξω και εδώ πέρα λίγο πιο αναλυτικά, να σας πω και το θέμα, να σας τα πω όλα. Θα βγει ένα μεγάλο βίντεο εδώ πέρα. Τι άλλο θα δείτε, δεν ξέρω, πάντως θα έρθει βίντεο που θα φτιάχνουμε και όλα σε εγώ, που κάνω, θα κάνω και τα νύχια μου, είτε βάφτιση και όλα όλα αυτά, θα έρθουν και αυτά τα βίντεο. Λοιπόν, προς το παρόν σας αφήνω και θα τα πούμε στο επόμενο κλιπάκι που είναι να δείτε κάποιο καινούργιο πακέτο που θα χαίρετε. Λοιπόν, έχουμε ακόμα ένα δεματάκι να σας δείξω. Ήρθε κάτι που περίμενα. Είναι ποδιές για τους νονούς και είναι ακριβώς έτσι όπως τις ήθελα, ακριβώς όπως ήταν το σχέδιο, όπως τις ζήτησα, όπως είναι τέλειες. Τις πήραμε εμείς τους νονούς να τις έχουν και η ενθύμιο και τα λοιπά. Λοιπόν, θέλω να σας δείξω πόσο πολύ είναι εδώ. Είναι ποδιές για τη βάφτιση που θα βάλουν για να μην γίνουν μελάδια και τέτοια, καταλαβαίνετε. Έτσι κάτι καραμελάκια μέσα μας βάλανε στην παραγγελία. Και καρτούλα, ευχαριστούμε για την παραγγελία σας και τα λοιπά. Αυτά. Λοιπόν. Αυτό το προϊόν δημιουργήθηκε από εμάς με μεράκι μόνο για σένα. Ο καθένας ζητάει τι σχέδιο θέλει και τι ακριβώς θέλει να γράψει επάνω. Και κάτι προλάβατε να δείτε, θα καταλάβετε και το θέμα της βάφτισης. Το οποίο θέμα της βάφτισης είναι η άγκυρα. Και έχουν πάρει αρκετά πραγματάκια με άγκυρα, εντάξει. Και ένα από αυτά τα πραγματάκια είναι και αυτό, οι ποδιές των νονών. Ο νονός γράφει και στις δύο ποδιές. Είναι για τα παιδιά των κουμπάρων μας. Είναι, σας έχω πει πάλι, να σας ξαναπώ, τα παιδάκια που θα βαφτίσουν το μπέμπι είναι τα παιδιά των κουμπάρων μας, δηλαδή οι νονοί της Λιδίας. Και αυτές θα είναι οι ποδιές τους, οι οποίες είναι καταπληκτικές. Καταπληκτικές, εντάξει. Το σχέδιο όπως το θα ζητήσει.
όπως το είχα δει και στη φωτογραφία και όλα αυτά. Αυτό που ήθελα να γράφει πάνω είναι όνονος, σκέτο. Είναι τέλειος νομίζω, καταλάβατε και το θέμα μας, είναι η άγκυρα. Περιμένω μπομπονιέρες με κάτι που έχει πάνω μέσα στο θέμα. Περιμένω βιβλίο ευχών μέσα στο θέμα. Θα σας τα δείξω όλα αυτά. Θα είναι έτσι προετοιμασία για τη βάφτιση αυτό το βίντεο. Δεν ξέρω πώς θα το ονομάσω. Απλά σας δείχνω κάθε πακετάκι που έρχεται. Περιμένουμε και σενσέι με τα φορέματά μας και με τη λιδέα και αυτά. Θα σας τα δείξω όλα, ό,τι μπορώ. Και αυτές ήταν οι ποδιές. Είναι πάρα πολύ ωραίες. Τέλειο. Αυτά λοιπόν. Τώρα θα το ξαναπούμε κάποια στιγμή σε επόμενο θεματάκι που θα μου έρθει. Θα ανοίξω την κάμερα και θα σας το δείξω και αυτό. Θα σας ανοίγω κάμερα. Τι σημαίνει αυτό? Ήρθε ακόμα ένα θεματάκι, ήρθε Sensei και πάμε να το δούμε. Και περιμένουμε και άλλα θεματάκια, εννοείται, θα σας το δείξω και αυτά. Λοιπόν, το έχω δει εγώ και είδα και το φόρεμα από κοντά. Δεν ξέρω τελικά ποιο από τα δύο θα βάλω. Μπορεί να βάλω και το άλλο που σας έδειξα ή θα βάλω αυτό, ένα από τα δύο. Θα δείτε. Μπορεί όταν ανέβει αυτό το βίντεο να έχει γίνει και βάφτιση. Τώρα θα δείξει, δεν ξέρω, δεν έχω αποφασίσει. Και στο τέλος μου βλέπω να φορώ και κανένα άλλο που θα έχω ήδη, ας πούμε, στην ντουλάπα μου. Αλλά οκ. Okay. Το σκεπτικό ήταν ένα από τα δύο. Τώρα θα δείξει όμως τι θα γίνει τελικά. Λοιπόν, να σας δείξω το φόρεμα. Εγώ το φόρεσα κιόλας. Είναι και αυτό μπλε. Και φοριέται έτσι, εδώ. Είναι ο ένας όμως όλος έξω, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν είναι... είναι πάρα πολύ ωραίο. Εδώ πρέπει αυτή μανικάκι και πάνω στο μπράτσο, για να καταλάβετε. Θα το δείτε και φορεμένο σίγουρα. Λογικά αυτό θα βάλω. Αλλά έπρεπε να το πάρω σε large. Τώρα που χάνω κιλά, τέλος πάντων. Φοβάμαι να φύγω από το extra large και να αρχίσω να παίρνω large πράγματα. Είμαι σε αυτή τη φάση. Τέλος πάντων, αυτό δεν έχει να κάνει τώρα καμία σχέση με το βίντεο αυτό. Τέλος πάντων, τα βλέπετε στα βίντεο διατροφής όλα αυτά και τα vlogs. Λοιπόν, οπότε είναι αυτό εδώ που σας είπα, ο ένας όμως. Και κάτω, είναι λίγο σαν κουρτίνα, δεν ξέρω, είναι πάρα πολύ φαρδί. Είναι έτσι, είναι ως το γόνατο, να το πω, ναι, ως το γόνατο φτάνει. Όπως μπορώ τώρα να σας το δείξω, σας το έδειξα. Θα το δείτε σίγουρα και φορεμένο. Και θέλω να το δω και με το τακουνάκι του, να το δω λίγο πώς θα κάτσει και το ένα φόρεμα και το άλλο και θα αποφασίσω. Λοιπόν, στη Λιδία είναι αυτό εδώ. Της Λιδίας είναι υπέροχο, καμία σχέση με το προηγούμενο. Το προτιμώ αυτό. Δείτε εδώ. Καταπληκτικό. Και έχει μέσα εδώ και τα φρουφρού του. Να κάνει έτσι. Πάρα πολύ ωραίο και ταιριάζει και με το θέμα μας, έτσι το θαλασσινό, άγκυρα και τέτοια. Πολύ μου αρέσει αυτό για τη Λιδία και ταιριάζει και με το παιδιλάκι της. Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Το είδε και η Λιδία δηλαδή και ενθουσιάστηκε, της άρεσε πάρα πολύ. Πήρα αυτά εδώ. Γιατί τα πήρα? Γιατί έχω και άλλες έτσι τρυπίτσες εδώ πάνω και σκέφτηκα να βάλω δύο στρασάκια. Αυτά εδώ. Γιατί, επειδή θα γυαλίζει και θα έχω βαφτεί, θα φτιάξω το μαλλί μου. Ναι, θα μ' αρέσει να έχει και δύο εδώ πέρα έτσι τρασάκια. Τώρα δεν ξέρω αν στη βάφτιση βάλω κάτι από αυτά.
Το πήρα να έχω εναλλακτικές. Έχω σκουλαρίκια, έχω και κρίκους. Δεν θα ήθελα κρίκους να βάλω στη βάφτιση. Δεν μου πάει τώρα να βάλω κρίκο στη βάφτιση. Και έχω και μεγάλους, έχω και πιο μικρούς, έχω και πιο μικρούς. Δεν μου πάει ο κρίκος. Αυτό το μέγεθος, εντάξει. Θα δείξει. Πήρα βέβαια και αυτά εδώ, αυτά θα μπουν στάνταρ. Πήρα σκουλαρίκια. Δεν ήθελα να πάρω κάποιο κολιέ, γιατί έχει αυτό το φρουφρού το φόρεμα εδώ πέρα. Και λέω πολύ πάει να βάλεις και κάποιο κολιέ. Οπότε καλύτερα διάλεξα ένα σκουλαρίκι και διάλεξα ένα σκουλαρίκι που μου άρεσε. Βέβαια τώρα δεν ξέρω τι γίνεται, τέλος πάντων θέλω να το γυρίσω να σας το δείξω να το... Έχουν λίγο μπερδευτεί. Μισό λεπτάκι. Λοιπόν, τώρα θα το δείτε καλά, έτσι που σας το έδειξα πριν, τι να καταλάβετε κι εσείς. Είναι αυτό το σκουλαρίκι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Μ' αρέσει πάρα πολύ, γυαλίζει πάρα πολύ. Στη βάφτιση θα σας κάνω πλάνα και ξεχωριστά με ένα-ένα πράγμα. Θα κάνω βίντεο πώς ετοιμάστηκα, πώς είχα κάνει και με τις Λιβίες και τέτοια. Το κάθε πράγμα που θα φορέσω, πώς θα είμαι μετά, πώς θα βαφτώ, πώς θα φτιάξω το μαλλί μου, νύχια, το ένα, το άλλο, θα τα δείτε όλα. Γυαλίζουν πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ ωραία, θα τα βάλω στάνταρ. Μ' αρέσουν πάρα πολύ για την βάφτιση. Και δεν ξέρω πώς θα κάνω τα μαλλιά μου, μάλλον κάτω, απλό ίσιωμα, αλλά επειδή μπορεί εκείνη τη στιγμή να θέλω κάπως να πιάσω τα μαλλιά μου στην εκκλησία με το μωρό ή μπορεί να αποφασίσω τελικά να τα πιάσω επάνω τα μαλλιά μου, πήρα αυτό το πάρα πολύ ωραίο κλάμερ. Μου αρέσει που έχει και τα μπλε μέσα γιατί ταιριάζει με το φόρεμα. Μόνο πιο από τα δύο και να πάρω. Βέβαια αυτό το έχω φανταστεί με αυτό με τα φουρφρού, είναι η αλήθεια. Γιατί δεν θα έχω, σας είπα, κολλιά, οπότε θα έχω σκουλαρίκι, θα έχω αυτό. Στα μαλλιά θα έχει κάτι. Θέλω λίγο να σας δείξω τι ωραία που δείχνει άμα το πιάσεις με το μαλλί σου. Πολύ ωραία δείχνει αυτό με τα... Πάρα πολύ μου άρεσε. Οπότε και αυτό σίγουρα θα το φοράω στη βάφτιση. Αυτά. Δεν ξέρω πώς σας φάνηκαν. Απλά πράγματα, μην ψάξετε να αγοράσετε πανάκριβα για τη βάφτιση, γιατί μετά θα λέτε, δεν ξέρω, μπορεί να το χαρείτε. Αλλά εγώ δεν θέλω, γιατί μια φορά θα βάλεις ένα πολύ φανταχτερό φόρεμα, μετά πού θα το ξαναβάλεις και θα το έχεις κάψει σε εισαγωγικά. Δηλαδή θα το έχεις βάλει κάπου στη βάφτιση ένα τέλειο φόρεμα που θα έχεις πάρει, ξέρω εγώ, και μετά πού. Ναι. Και δηλαδή έναν όλο παγέτα, ας πούμε, και κάτι τέτοιο από εδώ από εκεί, ναι, αλλά μετά... Πού? Ενώ τώρα τα φορέματα, ξέρω εγώ, εντάξει, δεν τα κες, μπορείς να τα αλλάξεις στυλ και να τα βάλεις και με κάτι άλλο, τέλος πάντων, εγώ έτσι το σκέφτηκα, έτσι το έκανα, δεν θέλω πάρα πολύ φανταχτερά, μου αρέσουν τα πιο απλά πράγματα. Λοιπόν, σας αφήνω. Θα το δείτε και φορεμένα και όλα αυτά στα επόμενα βιντεάκια που είναι και θα μου πείτε και εσείς την άποψή σας, ξέρω εγώ. Κάνω αυτό που μου αρέσει προς το παρόν. Όλα καλά, λοιπόν. Τα λέμε. Σας αφήνω και να τα ξαναπούμε με το που ξανανοίξω την κάμερα για άλλο δεματάκι που θα μας έπρεπε. Λοιπόν, επανήλθα. Έχουμε δεματάκια. Και να σας πω πως περιμένω μετά και καινούργια ρούχα για τη βάφτιση και μην με πείτε τρελή. Και μη μου πείτε γιατί δεν πήγες να πάρεις κάτι το οποίο θα έκανε ξέρω 100-150 ευρώ να το πάρεις και να το φορέσεις, γιατί ξέρω ότι πάλι θα άλλαζα γνώμη. Τέτοια είμαι, με χι, τέτοια είμαι. Θα έπαιρνα, ας πούμε, κάτι και με 200 ευρώ σου λέω, έτσι. Και θα άλλαζα γνώμη και θα ήθελα άλλο. Δεν έχει σημασία δηλαδή το ποσό ή που πήρα τα οικονομικά. Πάλι θα άλλαζα γνώμη, το ξέρω. Όταν το παρέλαβα και έβλεπα ότι κάτι δεν μου κάθεται καλά ή θα άλλαζα γνώμη το ένα ή το άλλο. Δεν θα το ήθελα, ας πούμε. Λοιπόν, οπότε καλύτερα τα οικονομικά, να έχω και περισσότερες λύσεις. Δεν ξέρω πώς μου την είχε βιδώσει να βάλω κάτι μπλε. Δεν ξέρω, όχι λόγω ότι είναι αγόρι. Μ' άρεσε το μπλε. Το είχα φανταστεί έτσι, τώρα το άλλαξα και το πήγα στο πρωταρχικό μου. Αρχικό μου
έτσι, σχέδιο το τι θα ήθελα να φορέσω. Θα το δείτε. Δεν ξέρω σε ποιο θα καταλήξω τελικά από όλα αυτά. Ή αν θα βρω τίποτα άλλο από την ντουλάπα μου στο τέλος. Κανένα άλλο φόρεμα, γιατί έχω και ένα πάρα πολύ ωραίο ασπρόμαυρο. Θα δείξετε λίγα τι θα βάλω, πώς θα κλείσει. Θα σας δείξω μετά και τα καινούργια, πώς insane είναι και αυτό. Και θα κλείσουμε το βίντεο αυτό, γιατί τώρα θα σας δείξω βιβλίο ευχών, μπομπονιέρες και ψιλοκεράσματα με μια υπέροχη σελίδα στο Instagram. Οπότε πάμε να σας τα δείξω όλα αυτά. Μετά το βραδάκι θα σας δείξω και το Sensei, τα καινούργια πραγματάκια που πήρα. Θα κλείσουμε αυτό το βίντεο. Λοιπόν, πάμε στα πρώτα. Λοιπόν, παιδιά, βιβλίο ευχών, το οποίο είναι ακόμα πιο τέλειο από κοντά από ό,τι ήταν που το παρήγγειλα από τη σελίδα. Δεν έχω κάποια συνεργασία και τα λοιπά, δεν μπορώ να σας αναφέρω, αλλά παιδιά είναι καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Δείτε εδώ. Βιβλίο ευχών τέλειο, ούτε 25 ευρώ δεν έκανε, οικονομικότατο, πάρα πολύ ωραίο. Μέσα είναι έτσι, να γράψουν τις ευχές τους. Δείτε εδώ. Πραγματικά είναι τρομερό. Με το θέμα μας φυσικά, την Άγκυρα. Και είναι τέλειο. Είναι τέλειο. Όπως το ήθελα. Πραγματικά, με το κουμπάκι του εδώ πέρα, το αυτό είναι σαν τζιν, φανταστείτε, εδώ, πάρα πολύ ωραίο. Αυτό λοιπόν θα είναι το βιβλίο ευχών. Πώς σας φαίνεται? Μ' αρέσει πάρα πάρα πολύ και θέλω να σας δείξω και τις μπομπονιέρες που τις πήρα από το ίδιο. Θα σας δείξω τώρα εδώ πέρα 2-3, θα πιάσω, είναι όλες ίδιες φυσικά, απλά να σας τις δείξω μαζί. Μωρέ, είναι τέλειες, δείτε! Κάτσε, τρελαίνομαι. Στο θέμα μας φυσικά πάλι. Δείτε εδώ. Δεν είναι καταπληκτικές. Μ' αρέσει πάρα πολύ και το δέσιμο εδώ πέρα που έχει αυτό που είναι ιδιαίτερο. Και η Άγκυρα που... τέλειο, τέλειο, τέλειο. Την πήρε και με σοκολατένια, αλλά με πήρανε τηλέφωνο. Είχα βάλει τέτοια επιλογή, το απλό το κουφέτο. Και μου λένε υπάρχει και αυτή η επιλογή, αλλά επειδή είσαι και μακριά, θα είσαι στο Λιμερόδο και θα κάνει πολλές μέρες και να είμαστε κατά καλό καιρό, αν σου βάλουμε σοκολατένια. Οπότε δεν σε ρωτάμε καν, λέει, για την επιλογή. Σε παίρνω τηλέφωνο, νομίζω, για να σε ρωτήσουν και εγώ είχα πει αυτό ούτως ή άλλως. Ναι, λέω, ούτως ή άλλως αυτό ήθελα και τα λοιπά, σας το είπα από την αρχή. Γιατί θα λιώνανε και θα γινόταν όλο αυτό με σοκολάτες, δεν υπήρχε. Οπότε βάλαμε το πιο απλό. Δεν υπήρχε και διαφορά στην τιμή. Απλά βάλαμε το πιο απλό για λόγω ζέστης και τα λοιπά. Και μου αρέσουν πάρα πολύ οι μπομπονιέρες. Είναι απλές αλλά ωραίες. Έχουν το θέμα μας. Δεν έχουμε πάρα πολλά με το θέμα μας, αλλά η Άγκυρα σε κάποια πράγματα είναι που μου αρέσει. Εντάξει, δεν μπορούν να είναι και όλα θεματικά πάνω στο θέμα, τι στο καλό πια. Αλλά δείτε εδώ οι μπομπονιέρες. Εδώ. Καλά, τις ποδιές σας τις είχα δείξει, τις βάφτες. Δηλαδή κάποια πράγματα θα είναι μέσα στο θέμα μας. Λοιπόν. Θα ήθελα να τα βάλω τώρα μέσα στο σοκολάκι εδώ πέρα, όπως είναι όλα αυτά. Αυτό ήταν το βιβλίο ευχών και οι μπομπονιέρες. Κλείνω το κουτάκι καλά. Και τώρα, πάμε να σας δείξω. Μου έστειλε μια σελίδα στο Instagram για συνεργασία να μου έκανε μπομπονιέρες. Εγώ μπομπονιέρες είχα πάρει, είχα παραγγείλει ήδη πριν κάτι μέρες που μου έστειλε για αυτή τη συνεργασία. Και μου έφτιαξε πάρα πολύ ωραία πραγματάκια για κέρασμα. Εγώ για κέρασμα δεν είχα σκεφτεί να βάλω κάτι, δεν θα έβαζα κάτι, γιατί ξέρω πως θα λιώσει, ό,τι και να έπαιρνα, δεν το έχω στο μυαλό μου αυτό. Και μου έδειξε εκεί πέρα κάποια πραγματάκια, μου αρέσανε κάποια και θα έχουμε για κέρασμα, δηλαδή να το πάρουν μετά την εκκλησία, συν την μπομπονιέρα, συν ό,τι άλλο μπορεί να έχουμε, δεν ξέρω, θα δείξει. Και αυτά που θα σας δείξω τώρα, θα σας αφήσω εδώ πέρα όση ώρα μιλάω τη σελίδα στο Instagram να μπείτε. Θα κάνουμε λογικά και διαγωνισμό, θα το ξανασυζητήσουμε και βλέπουμε. Δεν έχει κλείσει κάτι, οπότε μπορώ να σας πω 100% σίγουρα. Αλλά έχετε το νου σας στο Instagram, ελάτε και σε μένα, ελάτε και στη σελίδα, αφήνω τα ονόματα μας εδώ πέρα. Το πρώτο, πώς να σας το δείξω χωρίς να φανεί το όνομα και η ημερομηνία, δεν έχω ιδέα. Δεν μπορώ να σας το δείξω, δεν γίνεται, χάνει πάρα πολύ. Αλλά φανταστείτε εδώ πέρα γράφει το όνομα του baby και την ημερομηνία της βάφτισης.
Είναι αυτό εδώ πέρα το κουτάκι, έχει μέσα πραγματάκια. Είναι μέσα στο θέμα μας με την Άγκυρα και δεν είναι μόνο αυτά τα κουτάκια και είναι και άπειρα. Δεν νομίζω να τα έχω όλα αυτά στη βάφτιση. Απλά θα έχω κάποια, συν τα υπόλοιπα που θα σας δείξω. Και θέλω να στείλω και στη μαμά μου, θέλω να στείλω σε δικούς μου ανθρώπους που δεν μπορούν να έρθουν στη βάφτιση. Οπότε, θα σας δείξω εννοείται σε πλάνο, στη βάφτιση, στην εκκλησία, όσο έχω πάρει μαζί μου. Που θα φαίνονται τα πάντα και το όνομα και τα λοιπά, όπως καταλαβαίνετε. Απλά τώρα δεν μπορώ ακόμα να το δείξω. Θέλω να μάθετε το όνομα του μπέμπι στη βάφτιση, γιατί δεν ξέρω, στη βάφτιση θα το μάθετε. Να βαφτιστεί το παιδί πρώτα και μετά. Μην το πούμε πρώτα και δεν ξέρω, στη βάφτιση. Σας είπα, έχει δύο ονόματα, οπότε εδώ πέρα είναι και τα δύο του τα ονόματα. Μα αρέσουν πάρα πολύ και τα δύο τα ονόματα και θέλω να βαφτιστεί και. Εντάξει, θα τον λέω και μπέμπι και μπεμπίνο, αλλά θέλω να λέω τα ονοματάκια του, μου αρέσουν πάρα πολύ. Και χαίρομαι πάρα πολύ που θα πάρει όνομα το παιδάκι μας. Λοιπόν, οπότε το πρώτο είναι αυτό εδώ πέρα το κουτάκι. Το βλέπετε. Μου το έκανε με πάρα πολύ αγάπη, μου το έκανε πάρα πολύ όμορφο και τέλειο. Και μέσα, παιδιά, καθίστε να δω ένα που έχω ανοίξει. Λοιπόν, έχει μέσα, το έχω κλείσει, περιμένετε, να βρω ποιο είναι που έχω ανοίξει, δείτε πίσω πως είναι. Είναι απλό, αλλά ωραίο, μου αρέσει η κορδελίτσα και τα λοιπά, το δεσηματάκι που έχει και εννοείται, εντάξει, ήρθε με αποστολή με εταιρεία και τα λοιπά, γράφει και σας ευχαριστούμε εδώ πέρα. Ελπίζω να μην φαίνεται κάτι. Τώρα πώς να σας δείξω τι έχει μέσα. Κάποιο ήταν που είχα ανοίξει έτσι λίγο. Δεν θυμάμαι ποιο είναι όμως, ρε παιδιά, τώρα. Και λέει φάνηκε τώρα το κουτάκι. Να το, αυτό είναι. Λοιπόν, έχει μέσα αυτό εδώ. Μέσα στο κουτάκι που είδατε έχει μέσα αυτό για παιδάκια να ζωγραφίσουνε. Εδώ πέρα της σελίδας. Λέει τι ωραία που τα έχει φτιάξει. Έχει μέσα αυτό εδώ. Έχει, παιδιά, δείτε τι, πώς να σας το δείξω. Εδώ. Δείτε εδώ. Ήθελα να σας δείξω και το όνομα και όλο το ποτή, αλλά δεν πειράζει. Δείτε εδώ. Έχει μαντιλάκι μέσα. Πραγματικά δεν είναι τέλειο. Μέσα στο θέμα μας και αυτό. Δεν θα ανοίξουν το κουτάκι τους και θα έχει μέσα πραγματάκια. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να έχω. Δεν νομίζω να έχω κάτι άλλο. Αυτό είναι υπεραρκετά. Τώρα κάνω γλυκάκι. Άμα καταφέρουμε και καταφέρουμε και προσπαθήσουμε και πάρουμε μαζί μας γλυκάκι, θα δείξει. Γιατί με τη ζέστη θα λιώσουν όλα. Λοιπόν, αυτά ήταν τα κουτάκια. Θα σας τα δείξω στη βάφτιση πιο σωστά. Τώρα απλά ήταν η πρώτη έτσι γεύση. Λοιπόν, και συνεχίζουμε εδώ πέρα με το δεύτερο, όπου και εδώ πέρα που κρύβω είναι το όνομα του baby. Είναι και αυτό για κέρασμα. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ. Μέσα στο θέμα μας θα δείτε το όνομα και τα λοιπά, είπαμε στη βάφτιση και τα λοιπά, γιατί εδώ πέρα γράφει το όνομα του baby. Κορδελίτσες μας και τέτοια. Θα σας το δείξω από εδώ τώρα. Λοιπόν, και μέσα έχει καραμελίτσες. Το πιο σωστό δηλαδή για μια βάφτιση που είναι το καλοκαίρι. Δεν νομίζω τώρα κάτι άλλο να μπορούσαμε να κάνουμε. Έχει μέσα καραμελίτσες. Και παίρνουν και τα δύο άμα θέλουν. Και αυτό και αυτό. Δηλαδή και το κουτί και. Και το χωνάκι εδώ πέρα. Πάρα πολύ ωραίο. Εδώ είναι η ημερομηνία και το όνομα του μπεμπί μου. Και είναι καταπληκτικά, καταπληκτικά. Και στη βάφτιση θα δείτε πλάνα που θα είναι έτσι ολοκληρωμένα, στολισμένα και όλα αυτά μαζί. Πάντως πήρατε μια ιδέα πως είναι με το καραβάκι, τις τσαγκυρίτσες, το ένα, το άλλο, όλα αυτά. Αυτά, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που πλησιάζουν οι μέρες.
Και ανυπομονώ, ανυπομονώ, ανυπομονώ. Αυτά είχα να σας δείξω, μου αρέσουν όλα πάρα μου πάρα πολύ. Ανυπομονώ να γίνει βάφτιση, να τα βάλουμε στην εκκλησία, να τα δούνε, να τα πάρουν και όλα αυτά τα ωραία. Και τώρα, ρουχαλάκια του μπεμπίνου και διάφορα άλλα πράγματα που θα δείτε στην εκκλησία, στα πλάνα της βάφτισης. Και τώρα, μετά σας δείχνω τα ρούχα τα καινούρια. Θα δω τελικά τι από όλα αυτά θα βάλω, απλά θέλω να σας δείξω και τα καινούρια που επέλεξα. Ήταν το πρώτο μου σκεπτικό του τι θα βάλω. Είχα σκεφτεί αυτά ακριβώς σε χρώματα κτλ. Και μετά κάπως το άλλαξα και μου ήρθε το μπλε και πήρα και τα φορέματα. Τώρα δεν ξέρω τι από όλα θα βάλω. Πάντως τα παπούτσια μένουν ίδια, να ξέρετε, γιατί με έχουν καταβολεύσει αυτά τα παπούτσια. Μόνο που το δοκίμασα δηλαδή και είδα πόσο άνετα είναι. Θα είμαι σούπερ στη βάφτιση με τα παπούτσια, δεν με ενοχλούν καθόλου. Είναι full άνετα. Και τώρα το μεταξύ τα έχει βάλει μισή τιμή το Σινσέι. Εγώ τα είχα πάρει 25 ευρώ, πώς θα τα είχα βάλει, τώρα τα έχει μισή τιμή. Για τα παπούτσια και λέω. Αυτά. Οπότε τα λέμε μετά προς βραδάκι, να έχω πάλι έτσι λίγο χρόνο να σας δείξω και αυτό. Γιατί τώρα πάμε να το πάρουμε από ACS, πάει να το πάρει ο Νέστης. Και θα σας το δείξω το βράδυ και θα κλείσουμε αυτό το βίντεο. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα να δείτε τι συμβαίνει. Λοιπόν, ήρθανε τα πράγματα που είχα παραγγείλει από Sensei, αλλά η φούστα είναι πάρα πολύ κοντή. Το βιντεάκι αυτό θα τελειώσει σήμερα, έχω βρει τη φορά στη βάφτιση, θα σας το δείξω. Είμαι και δίδυμος, δεν αποφασίζω εύκολα, γρήγορα και τα λοιπά, αλλάζω γνώμη πάρα πολύ γρήγορα. Τέλος πάντων, αλλά βρήκα τι θα φορέσω στη βάφτιση τελικά. Και αυτό το συνολάκι, αυτό που πήρα από Sensei, θα το κρατήσω. Λογικά για τα γενέθλια του Ανέστη, θα το φορέσω τέλος πάντων. Απλά η φούστα είναι πάρα πολύ κοντή, δεν είναι για βάφτιση. Και το τοπάκι, η μπλούζα που την περίμενα κάπως διαφορετική. Και εν τέλει ήταν αλλιώς. Ήταν πιο. Δεν είναι για βάφτιση τέλος πάντων αυτό, αλλά είναι για. Μ' αρέσει σαν σετάκι. Αλλά για κάτι διαφορετικό. Και είχα πάρει και αυτή την τσάντα να τα συνδυάσω. Αυτή εδώ την τσαντούλα είναι πάρα πολύ ωραία. Δεν πειράζει, στη γενέθλια του Ανέστη έχω βρει τι θα βάλω. Θα βγάλω και φωτογραφία, θα το δείτε και στο Instagram κάποια στιγμή φορεμένο. Αυτή είναι η τσαντούλα λοιπόν και η μπλούζα. Φαίνεται πιο διαφορετικό λίγο από τη φωτογραφία, το περίμενα λίγο διαφορετικό. Είναι σαν κορσές. Καλύπτει ολόκληρη την κοιλιά εκεί πέρα που φτάνει η φούστα δηλαδή. Και είναι σαν ενιαίο, δεν υπάρχει κενό, δηλαδή να είναι η κυλίτσα έξω κτλ. Αλλά το περίμενα κάπως σαν πουκαμισένιο, κάπως διαφορετικό τέλος πάντων. Και άλλο μου ήρθε. Αλλά φανταστείτε, είχα αυτό από πάνω και φούστα από κάτω. Είχα διαλέξει αυτή εδώ, μισό λεπτό. Η οποία φούστα είναι πάρα πολύ ωραία. Έχει αυτό το φιόγκο εδώ πέρα. Αλλά είναι πάρα πολύ κοντή για βάφτιση. Δεν είναι για βάφτιση. Είναι για άλλη περίσταση. Για βάφτιση δεν είναι. Την περίμενα λίγο πιο μακριά. Έλεγε μίνι, αλλά κατά το φόρμα το μπλε που είχα πάρει με τον ώμο έξω, μίνι έγραφε και είναι πιο πάνω από το γόνατο. Και έτσι δεν ήξερα λίγο πως ακριβώς θα είναι το ρίσκαρο, δεν πειράζει, μου αρέσει πάρα πολύ όμως και θα το φορέσω, σας είπα, στη γενέθλια του Ανέστη, θα το δείτε φορεμένο. Απ' την αρχή ήθελα να φορέσω στη βάφτιση κάτι κόκκινο ροζ, κόκκινη φούστα, ροζ μπλούζα ή κόκκινη μπλούζα, ροζ φούστα και μου αρέσει πάρα πολύ αυτός ο συνδυασμός ροζ κόκκινο, αλλά δεν τέριαξε για τη βάφτιση, δεν πειράζει όμως, μένουν για... Τα γενέθλια του Ανέστη, θα έχω να φορέσω αυτά. Οπότε πάει αυτό, θα το δείτε φορεμένο σε φωτογραφία σίγουρα στο Instagram. Και πάμε τώρα να σας δείξω την επιλογή του φορέματος που πήγαμε βόλτα σε μαγαζιά και τελικά βρήκα. 20 ευρώ έκανε το συγκεκριμένο φόρεμα. Αλλά ή θα βάλω αυτό που θα σας δείξω τώρα, ή θα βάλω
ένα από τα δύο μπλε που πήρε, ή αυτό με τον ώμο έξω, ή το πρώτο που σας είχα δείξει. Γιατί ήθελα να έχω επιλογές. Λέω, πάρε και ένα τρίτο φόρεμα να έχεις την επιλογή. Σε περίπτωση που δεν θες κανένα από τα δύο μπλε εκείνα, πάρε κάτι άλλο. Και έτσι πως κάνουμε βόλτες, βρήκα, παιδιά, αυτό εδώ. Κοιτάξτε γιατί δεν βολεύομαι. Λοιπόν, είναι αυτό. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Είναι γι' αυτό τύπου φαρδί, σαν αυτό που είναι το μπλε, με τον ώμο έξω. Είναι φαρδί. Είναι έτσι. Έχει από μέσα τη φόδρα του, το ύφασμά του, το πιο χοντρό, για να μην διαφανίζει. Και σταματάει σε ένα μήκος. Και μετά έχει μόνο το απ' έξω. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Θα το δείτε φορεμένο στη βάφτιση ή λογικά αλλού, αλλά μάλλον στη βάφτιση, μάλλον αυτό θα βάλω, ή το μπλε, ένα από τα δύο μπλε, δεν ξέρω ακόμα, θα δείτε στο βίντεο της βάφτισης, πάντως ένα από όλα αυτά θα είναι, δεν νομίζω να είναι κάτι άλλο. Και απλά δεν πάνε τα σκουλαρίκια, τα παπούτσια πάνε και με αυτό το φόρεμα, δεν πάνε τα σκουλαρίκια, θα πάει ο φιόγκος, ο μαύρος που θα βάλω, ένας μαύρος φιόγκος που σας είχα δείξει στα βλογκάκια προηγούμενα. Εδώ έχει αυτή τη λεπτομέρεια αυτό, οπότε δεν πάει νομίζω και το σκουλαρίκι. Θα δείξει φορεμένο, θα δείξει πως θα πιάσω και τα μαλλιά μου, θα δείξει αν θα βάλω το φιόγκο που σκέφτομαι. Τέλος πάντων, όποιο μου πάει καλύτερα εκείνη τη μέρα, όποιο μου ταιριάζει θα βάλω. Ή αυτό λοιπόν, ή αυτό που ή τα προηγούμενα, που είδατε τα μπλε, τέλος πάντων. Αυτά. Και κάπου εδώ πέρα τελειώνει αυτό το βιντεάκι. Ελπίζω να σας άρεσε. Σας έδειξα κάποια πράγματα που θα χρησιμοποιήσουμε στη βάφτιση. Σας έδειξα τις τρέλες μου με το τι θα φορέσω στη βάφτιση, που δεν αποφάσιζα ποτέ, όπως βλέπατε. Αλλά όλα καλά τελικά. Λύθηκε και αυτό. Αν ήταν το ιδανικό αυτό, η φούστα και η μπλούζα, το ροζ και το κόκκινο, αυτό θα έβαζα. Αλλά δεν τέριαξε, δεν πειράζει, για αυτή την περίσταση δεν τέριαξε. Μ' αρέσει πάρα πολύ όμως και θα το φορέσω στα γενέθλια του Ανέστη, σας το είπα. Και όλα βασικά, ό,τι δεν φορέσω στη βάφτιση από αυτά που πήρα, θα φορεθούν αργότερα σε κάτι άλλο. Έχω σκεφτεί ποιο θα βάλω, ας πούμε, ήδη. Πρωτοχρονιά, Χριστούγεννα και τα λοιπά, γιατί εγώ ξέρω ότι θα φορέσω τη βάφτιση, αλλά δεν σας λέω ακόμα. Κάτι από όλα αυτά θα είναι. Λοιπόν, σας αφήνω να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε και θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα σε επόμενο βιντεάκι. Και φιλιά πολλά, να περνάτε όμορφα. Αν θέλετε μπορείτε να κάνετε και μια γραφούλα στο κανάλι μου. Αν σας αρέσουν γενικά έτσι τα βιντεάκια, κάνω πάρα πολύ απλά βιντεάκια, το βλέπετε. Και αναμένουμε για τη βάφτιση. Φιλιά πολλά. Γεια σας. Τα λέμε σε επόμενο βιντεάκι. Δες τώρα πώς έχουν τα πράγματα. Επέστρεψα. Καλό, θα με περάσετε για τρελή. Αλλά δεν είναι. Έτσι είμαι σαν άνθρωπος. Είμαι δίδυμος στο ζώδιο. Δεν ξέρω να σας λέει κάτι αυτό. Αλλά που ακούω το δίδυμος να φεύγεται. Δεν είμαστε και στα καλά μας. Λοιπόν, θα βάλω άλλο τελικά φόρεμα. Και όχι φόρμα το οποίο αγόρασα τώρα, είναι φόρμα το οποίο είχα από το 2015. Λοιπόν, συνεχίζουμε, που λέτε είναι φόρμα το οποίο το έχω από το 2015. Κάπου εκεί. Και είχα σκοπό να βάλω αυτό που σας είχα δείξει, το τελευταίο. Αλλά θα σας πω, θα πάρω την αρχή. Λοιπόν, το πρώτο το μπλε. Θέλει κάτι σαν εσώρουχο, γιατί ό,τι και να βάλεις από εσώρουχο δεν φαίνεται πολύ χάλια. Όταν πας να βάλεις ένα αυτό το εσώρουχο που είναι κολάν και ως τη μέση που είναι σαν κορσές, πάλι φαίνεται πίσω, όλος ο κορσές, το μεγάλο το εσώρουχο δηλαδή, δεν φαίνεται ωραίο. Δεν είναι για εκκλησία, τέλος πάντων. Πρέπει να βάλεις το άλλο με τον ώμο, που είναι έξω όμως, δεν μου πάει να το, δεν ξέρω, δεν νιώθω ok με αυτό το φόρεμα, είναι άλλη φορά, αλλού, δεν ξέρω. Το άλλο, το τελευταίο που σας έδειξα,
Το είχα ξαναφορέσει, αλλά δεν το είχα καταλάβει. Το είχα δει από μπροστά μόνο. Και κοιτάω πίσω και κοιτάω πώς, να δω πώς θα είναι οι κινήσεις. Έλεγξα να κάνω το προσκύνημα που κάνεις στην εκκλησία, στους νονούς και σε όλα αυτά που είναι στις βαφτίσεις, τέλος πάντων. Και παιδιά, έσκυψα και δεν γινότανε, δεν γίνεται. Είναι ρηχτό κάτω και αρχίζει και με το που σκύψεις, δεν γίνεται, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση, πρέπει να κάθεσαι όλη την ώρα όρθια με εκείνο το φόρεμα. Χωρίς να σκύψεις, τίποτα, θα φοράω το τακούνι, πού θα φτάσει. Άστο. Και βρήκα ένα φόρεμα. Έψαξα στα φορέματά μου, είχα και άλλα. Αλλά βρήκα ένα φόρεμα από το 2015-2016, κάπου εκεί. Δεν θέλω να δείτε και τα νύχια μου, οπότε ψάχνω τρόπο να σας το δείξω, γιατί έχω κάνει και νύχια και θα το δείτε σε επόμενο βίντεο. Λοιπόν, για το φόρεμα είναι αυτό εδώ. Είναι έτσι εδώ. Θα σας έχω φωτογραφία από το 2015 που το φόραγα. Δηλαδή, περίμενε μισό λεπτό, 2015-2016. Σπρώχνει. Λοιπόν, και θα δείτε πως είναι πάνω μου. Βέβαια η φωτογραφία είναι πάρα πολύ θολή, είναι παλιά με παλιό κινητό και τέτοια. Δεν πολύ φαίνεται τώρα και δεν μπορώ κιόλας με τον ήχη να σας το δείξω, δεν θέλω. Έχει μανικάκι ρηχτό, είναι έτσι, και κάτω έχει φούστα, είναι φόρεμα με στενή φούστα κάτω. Παιδιά, εγώ σε αυτό το φόρεμα δεν έμπαινα σε αυτό το φόρεμα. Και πώς μου ήρθε και λέω, δοκίμασέ το να δεις, γιατί μ' αρέσει σε φόρεμα. Λέω, δοκίμασέ το να δεις και παιδιά μπήκα μετά από τόσα χρόνια, κατάφερα και μπήκα, τότε ήμουν πιο αδύνατη φυσικά. Αλλά και τώρα μου κάνει, έχω ακόμα να χάσω αρκετά κιλά, αλλά θέλω να σας πω ότι και τώρα ακόμα μου κάνει και δείχνει ωραίο, όχι μου κάνει και φαίνεται άσχημο και δείχνει ωραίο. Και είναι αυτό εδώ. Εδώ κάτω είναι αυτό που είναι φούστα. Και είναι στο δέρμα πάνω κολλητό και δεν φοβάσαι ότι θα σου φύγει τίποτα, καταλάβατε. Είναι μια χαρά, θα το δείτε και φορεμένο στη βάφτιση, θα δείτε και πλάνα για το ένα και το άλλο. Απλά ήθελα να σας πω ότι άλλαξα φόρεμα. Αυτό τώρα έκλεισε, πάει, αυτό θα βάλω, είναι 100% σίγουρο, δεν αλλάζει. Γιατί είναι το μόνο που βολεύει να σκύψω και να είμαι άνετη και να κάνω ό,τι θέλω, αλλά να είναι και ωραίο. Και δοκίμασα να κάνεις το προσκύνημα και πάλι μπορείς να σκύψεις ανετότατα, δηλαδή δεν είναι όλα καλά. Τώρα τα άλλα τα πράγματα δεν μετάνιωσα που τα πήρα, γιατί αν δεν τα πριν θα σκαγα. Έτσι, δεν βγάζεις άκρη. Και που λέτε, ναι, τα πήρα, τα έχω, θα τα φορέσω. Αλλά ναι, δεν έκατσα σε αυτή την περίπτωση τώρα για τη βάφτιση. Αλλά όλα καλά. Και να σας δείξω ότι πήρα και κάτι ακόμα. Πήρα και μια τσάντα από Sinsay, να σας τη δείξω. Λοιπόν, θα μου πεις γιατί δεν βάζεις τη ροζ, γιατί αυτό το ροζ, να το θυμηθείτε κι εσείς πως είναι τη δικιά σου τώρα. Δεν θα δείτε τα νύχια, θέλω να τα δείτε σε άλλο βίντεο. Αυτή εδώ πέρα τη ροζ, τη βλέπετε. Είναι πολύ ροζ σε σχέση με το φόρεμα. Το φόρεμα είναι άλλο χρώμα, δεν ταιριάζει. Οπότε πήρα μία από Sinsay που θα τη χρησιμοποιήσω και αργότερα και όχι με σκοπό μόνο για τη βάφτιση. Και είναι αυτή εδώ, πώς να σας τη δείξω. Πώς καταφέρω να σας δείχνω πράγματα χωρίς να δείτε τα νύχια. Συγχαρητήρια μου δίνω. Λοιπόν, έχει και την αλυσιδίτσα. Τη μακραίνει στο σωθές. Είναι αυτή εδώ πέρα η σαντούλα. Και δεν έχω κάνει κάτι σπουδαίο στα νύχια, αλλά έχω κάνει νύχια μετά από τόσο καιρό και θα το δείτε στο βλογκάκι που σας έχω γυρίσει και θα ανέβει σε λίγες μέρες. Λοιπόν, έτσι είναι και μέσα. Ορίστε. Λοιπόν, αυτά. Οπότε, αυτό ήταν και το βίντεο. Μόλις σας έδειξα τι θα φορέσω πραγματικά, θα βάλω αυτή την τζαντούλα, αυτό το φόρεμα και είμαι μια χαρά. Το τακουνάκι που σας έχω δείξει. Τώρα από εκεί και πέρα για τη βάφτιση έχουμε πάρει ακόμα πιατάκια, κουταλάκια, χαρτοπιτσέτες. Σας τα έχω δείξει σε προηγούμενο βίντεο. Οι νονοί έχουν σταυρό, βαλίτσα για το μπέμπι, τα μαρτυρικά, τα. Τι άλλο έχουνε. Τα ρουχαλάκια που φοράει από μέσα, όπως λέγονται, τα λαδόπανα, πετσέτες, τα ρουχαλάκια του μπέμπι που θα βάλει μετά πάνω τα λαδόπανα, μετά τη βάφτιση. Οπότε όλα αυτά θα τα δείτε, εγώ τα έχω δει και από κοντά, θα τα δείτε στη βάφτιση.
αυτά. Λοιπόν, σας αφήνω. Αυτό ήταν το βιντεάκι. Θέλω να ανέβει. Και θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα στο επόμενο βίντεο. Με νύχια, με βάφτιση, με τα πάντα όλα. Έρχονται να σας κάνω βιντεάκια. Τα ετοιμάζω, να ξέρετε. Με την προετοιμασία μου εμένα, πώς θα τα φορέσω, να σας κάνω πλάνα. Θα σας κάνω πλάνα, πώς θα βαφτώ, πώς θα ετοιμαστώ, πώς θα φτιάξω τα μαλλιά μου. Όλα αυτά, τέλος πάντων. Πώς θα ντύσω τη λιβδία. Όλα, ό,τι μπορώ θα τραβήξω. Θα σηκωθώ πάρα πολύ νωρίς τη μέρα της βάφτισης για να τα προλάβω όλα. Γιατί έχω να ετοιμαστώ εγώ, να ετοιμάσω τον μπέμπι, να ετοιμάσω τη λιβδία. Να ετοιμάσω την τούρτα. Πρέπει να φτιάξω και την τούρτα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έρχεται τρεξιματάκι. Αλλά ό,τι μπορώ θα σας πάρω μαζί μου και θα σας τα δείξω σε βιντεάκι. Αυτά, φιλιά πολλά, να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε και τα λέμε πάρα πολύ σύντομα σε επόμενο βιντεάκι. Γεια σας!